Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας συνάντηση μιλήσαμε για το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και φτάσαμε εκεί στην επί του όρους ομιλία όπου ο Κύριος μακαρίζει 9 κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι λεγόμενοι μακαρισμοί του Κυρίου. Σήμερα θα συνεχίσουμε για να δούμε πώς μετά μιλάει στους μαθητάς του ο Κύριος και τι περιμένει από αυτούς. Τι τους ζητάει για να γίνουν χριστιανοί, να γίνουν οι άνθρωποι του φωτός. Θα τους πει ότι είναι το αλάτι του κόσμου, ότι είναι το φως και μια πόλη που βρίσκεται πάνω σε όρος ψηλό. Και αυτά είναι μεν συμβολισμοί, αλλά δείχνουν ακριβώς την ακτινοβολία που πρέπει να έχουν οι μαθητές του μέσα στον κόσμο για να μπορεί ο κόσμος να φωτιστεί από αυτούς και να διασκορπιστεί το φως τους στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Είναι άξιο θαυμασμού πώς αυτοί οι απλοί ψαράδες μπόρεσαν να φωτίσουν όλο τον κόσμο της τότε οικουμένης. Είναι άξιο μεγάλου θαυμασμού, αγαπητοί φίλοι, το πώς άνθρωποι απέδευτοι μπόρεσαν και έφτασαν στο ύψος της τελειότητος της σοφίας. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα δούμε αυτό το γεγονός του πώς αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν σε αυτό το επίπεδο σοφίας. Βέβαια ξέρουμε, είμαστε καλά ενημερωμένοι ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που τους φωτίζει. Το Άγιο Πνεύμα το οποίο δίνει τις κατευθύνσεις, δίνει την αλήθεια, την εξαποκαλύψεως αλήθεια του Θεού. Προτρέπει λοιπόν ο Κύριος να μην έχουμε αντιδικίες μεταξύ μας, αλλά και με κανέναν άλλο άνθρωπο. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να καυχηθούμε γι' αυτό οι σημερινοί Έλληνες, διότι βρισκόμαστε πάρα πολύ στα δικαστήρια. Ο Κύριος δεν το θέλει αυτό. Μετά τους μίλησε για τη μοιχεία. Τους είπε, ακόμα και όταν βλέπεις οποιαδήποτε γυναίκα ξένη, εκτός από τη γυναίκα σου, και το αντίστοιχο η γυναίκα προς τον άντρα, άμα ρίξει μια ματιά επάνω της, η οποία είναι εφάμαρτος, πονηρή ματιά, τη φανταστεί δηλαδή, φαντασιωθεί τη σεξουαλική πράξη, τότε αμάρτησε. Τόσο λεπτό λοιπόν είναι το Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι. Αλλά μιλάει και για το δεξί μάτι αργότερα και λέει όποιος φίλος σου που είναι πολύτιμος όπως το μάτι σου σε ενοχλήσει, σου γίνει σκάνδαλο στη ζωή σου, είναι προτιμότερο να βγάλεις το μάτι σου. Συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου στο πύρι της κολάσεως. Δηλαδή να αποκόψεις, να στερηθείς τη φιλία του προσώπου αυτού και να μην ρυφθείς μαζί με εκείνο στο πύρι της κολάσεως. Γιατί είναι προτιμότερο, όπως κάνει και ο χειρουργός, να κόψει ένα μέλος σώματος για να ζήσει ο υπόλοιπος οργανισμός. Το ίδιο παράδειγμα δίνει με τη δεξιά χείρα, τον άνθρωπο ο οποίος είναι σαν το δεξί σου χέρι, όπως λέμε στη ζωή, σε συμφέρει να χάσει το δεξί σου χέρι, τον καλό σου φίλο και τις υπηρεσίες που σου χρήσιμες που σου δίνει, αλλά να μην ρυφθείς μαζί με αυτόν στο πυρ της γέννης, της κολάσεως. Ακόμη ακούσατε από τους αρχαίους, δηλαδή το Μωσαϊκό νόμο, ότι εκείνος που θα χωρίσει τη γυναίκα του θα πρέπει να της δώσει έγγραφων διαζυγίου. Ο Χριστός όμως μας είπε ότι εκείνος που θα διώξει τη γυναίκα του εκτός από αιτία μοιχείας, εξαιτίας μοιχείας, συντείνει αυτός στο να γίνει η γυναίκα του μιχαλής.
Και εκείνος που θα παντρευτεί η γυναίκα η οποία είναι χωρισμένη, διαζευγμένη, γίνεται και αυτός μοιχός. Ακόμα στους παλιούς, στον παλιό νόμο, είχε μιλήσει για τον όρκο, που δεν πρέπει να θετούμε τον όρκο, δηλαδή υπήρχε τότε ο όρκος. Αλλά αν τηρούσες τις ένορκες υποσχέσεις και μαρτυρίες σου, τότε ήσουν εντάξει απέναντι στο Θεό. Ο Χριστός όμως μας λέει να μην ορκιστείτε καθόλου, καθόλου, ούτε στα δικαστήρια που ορκίζονται. Δεν είναι χριστιανικό. Γιατί το δικαιολογεί. Στον ουρανό θα ορκιστείς που είναι ο θρόνος του Θεού, στη γη που είναι τα πόδια κουμπάνε τα πόδια του Θεού. Πού θα ορκιστείς? Ούτε και στο κεφάλι σου δεν μπορείς να ορκιστείς. Και τους είπε βέβαια και για τα Ιεροσόλυμα, ότι ούτε στα Ιεροσόλυμα δεν μπορείς να ορκιστείς, διότι εκεί πέρα είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως Θεού. Ούτε στην κεφαλή σου να μην ορκιστείς, διότι την δημιουργήσε ο Θεός και αυτή η κεφαλή δεν είναι απόλυτα δική σου. Και ούτε μια τρίχα δεν μπορείς να μεταβάλεις, να το κάνεις από μαύρο άσπρο ή από άσπρο μαύρο. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μικρές μεταβολές, τότε δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου όρκος. Ας χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο. Την τιμή μας επί το λόγο τιμής, ή θα σας πω την απόλυτη αλήθεια, δεσμεύω να πω την αλήθεια και να μην ορκιστούμε ούτε στα δικαστήρια ούτε πουθενά. Επίσης, είχαν πει ότι εκείνος που τραυμάτισε κάποιον έπρεπε να δώσει μάτι αντί του ματιού που έβλαψε και δόντι για το δόντι που έσπασε στον πλησίον του. Όμως εδώ έρχεται ο Κύριος και μας λέει να μην προβάλλουμε αντίσταση στον πονηρό που χρησιμοποιεί σαν όργανό του εκείνον που μας βλάπτει. Αλλά ακόμα και εκείνος που θα σεραπήσει στο δεξιό μέρος του προσώπου σου, να του δείξεις και το άλλο μέρος του προσώπου σου. Και εκείνο που θέλει να κάνει δικαστήριο μαζί σου και να σπάρει τα υπάρχοντά σου, ακόμα και το πουκάμισό σου, άφησε του και το σακάκι σου. Και εκείνος που θέλει να σε αγκαρέψει, να πας μαζί του 1 μίλι, να πας μαζί του 2 μίλια. Για να δείξουμε έτσι την δύναμη της αγάπης. Δίνε ελεημοσύνη σε όποιον σου ζητά, αλλά με διάκριση που την υποθάλπει η αληθινή αγάπη. Δίνε σε όποιον σου ζητά ιδανικά, αν μπορείς βέβαια, να τον διευκολύνεις. Και στους εχθρούς σου ακόμα. Και το σλόγγαν, το μεγαλύτερο, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, σλόγγαν του χριστιανισμού. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσεύχεστε για αυτούς. Να αγαπάτε αυτούς που σας καταρώνται, να τους ευλογείτε εσείς. Να αγαπάτε εκείνους που σας μισούν και να προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας μεταχειρίζονται υβριστικά και περιφρονητικά. Αυτή είναι η ανωτερότητα του Ευαγγελικού Λόγου έναντι όλων των άλλων και φυσικό είναι γιατί είναι Λόγος Θεού αποκαλυπτικός. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε τέκνα του Πατρός που είναι στους ουρανούς. Με αυτή την τελειότητα λοιπόν ο χριστιανισμός προτρέπει τους ανθρώπους δικούς του να φτάσουν σε αυτό το ύψος. Είναι μεγάλο το ύψος, ηλικιώδες το ύψος, αλλά αξίζει κανείς να προσπαθήσει. Και να μην κάνουμε διάκριση στους ανθρώπους, διότι ο Θεός, όπως είπε και ο Κύριος, βρέχει και για τους καλούς και για τους κακούς, και για τους δίκαιους και για τους άδικους. Γιατί αν αγαπήσουμε αυτού που μας αγαπάνε, είναι φυσικό και επόμενο. Το αυτό κάνουν και οι τελώνε. Αγαπούν και αυτοί εκείνους που τους αγαπούν. Και αν χαιρετούμε μόνο τους φίλους μας, τι εξαιρετικό κάνουμε. Δεν κάνουν έτσι και οι τελώνε και οι φαρισαίοι και όλοι αυτοί? Πρέπει λοιπόν να γίνουμε τέλειοι δια της αγάπης προς πάντες, καθώς είναι τέλειος ουράνιος πατήρ μας, ο οποίος είναι αγάπη. Είναι η ίδια η αγάπη, ο Θεός.
Και μετά στο έκτο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζει στην επί του όρους ομιλία ο Κύριος, η οποία είναι μεγάλη επί του όρους ομιλία, αλλά είναι πολύ ουσιαστική, πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί μιλάει για όλα τα επιμέρους θέματα. Μιλάει για την ελεημοσύνη, ότι δεν πρέπει να γίνεται μπροστά στους ανθρώπους. Να μην είναι αντικείμενο θαυμασμού η ελεημοσύνη, ούτε να γράφουμε τα ονόματά μας σε καταλόγους, είτε έξω από τις εκκλησίες που γράφουν. Άλλο αν πεθάνει κανείς και το γράψουν αυτοί, εντάξει. Αλλά αν δεν πιάνεται η ελεημοσύνη που γίνεται για το Θεαθήνε, για τη διαφήμιση του ονόματός μας. Εγώ έκτισα μια εκκλησία, εγώ έκανα εκείνο, εγώ βοήθησα κάποιες κοπέλες να παντρευτούν κλπ. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Ας είναι κρυφή η ελεημοσύνη. Και τότε μόνο αγιάζει η ψυχή του ανθρώπου. Διότι αλλιώς το κίνητρό του τι είναι, το κίνητρό του πιθανό να είναι η διαφήμιση του ονόματός, το εγωισμός δηλαδή κρύβεται από πίσω. Ας το προσέξουμε και αυτό λοιπόν. Όταν κάνουμε ελεημοσύνη, να μην μαθαίνει το αριστερό μας χέρι τι κάνει το δεξί χέρι. Τόσο κρυφά πρέπει να γίνεται για να μείνει η ελεημοσύνη κρυφή από τους ανθρώπους. Όποτε βέβαια είναι εφικτό. Γιατί στο δρόμο αν κανείς βγάλει να δώσει σε κάποιον, κάποιος θα τον δει. Και αυτή ας γίνεται η ελεημοσύνη. Αλλά ας προσπαθούμε να γίνεται κρυφά η ελεημοσύνη. Και επίσης η προσευχή μας, βέβαια αυτό δεν επεκράτησε το έθιμο των Φαρισαίων, οι οποίοι σταματούσαν στην πλατεία, στη μέση του δρόμου, στην αγορά, και άρχισαν να σηκώνουν τα μάτια τους ψηλά και να προσεύχονται στο Θεό για να τους βλέπουν οι άλλοι και να λένε «Κοίταξε ένας Άγιος άνθρωπος, τόση ώρα κάθεται όρθιος εκεί και προσεύχεται». Εμείς όμως, εσύ όταν πρόκειται να προσευχηθείς, θα μπεις στο ειδικό σου, στο ιδιαίτερό σου δωμάτιο. Εκεί θα κάνεις την προσευχή σου στον πατέρα σου, ο οποίος είναι κρυμμένος και αόρατος, αλλά πάντα χουπαρών. Και ο πατέρας σου που βλέπεις τα κρυφά θα σου αποδώσει στο τέλος στα φανερά. Και όταν προσευχόμαστε, να μην ζητούμε με επανάληψη δυσιδαίμονα κάποιων λέξεων, όπως τώρα οι γκουρού που προσεύχονται, αυτή είναι δαιμονική προσευχή, με επαναλήψεις λέξεων ή με αιτήματα ανόητα, καθώς κάνουν οι ειδωλολάτρες και οι εθνικοί. Πρέπει να είναι η προσευχή μας ουσιαστική, να είναι προσευχή επικοινωνιακή, να είναι σαν να έχουμε το Θεό μπροστά στη συνείδησή μας. Ο Θεός γνωρίζει αυτά που έχουμε ανάγκη προτού να τα ζητήσουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να εκτρεπόμεθα, αλλά να είμαστε νουνεχείς, συνειδητοί και στο θέμα της προσευχής. Εσείς, τους είπε ο Χριστός, πρέπει να προσεύχεστε με τον ακόλουθο τρόπο. Πατέρα μας που είσαι πανταχού παρών, αλλά εξαιρετικά εις τους ουρανούς, εκεί δεικνύεις βεβαίως την παρουσία σου και σε άλλα όντα, όπως είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι και όλα τα ουράνια όντα. Μακάρι να έρθει η βασιλεία σου, να λατρεύεται και να δοξάζεται το όνομά σου και η βασιλεία σου αυτή έρχεται και μέσα στον άνθρωπο σε εμάς και δια της υπακοής τα προστάγματά σου να γίνουν οι άνθρωποι πραγματικοί και εξ ολοκλήρω αφοσιωμένοι υπήκοοι σου. Ήθε να γίνεται πάντοτε το θέλημά σου στη γη από τους ανθρώπους, όπως γίνεται αυτό στον ουρανό από τους αγγέλους και τους αγίους και τους αρχαγγέλους. Το ψωμί μας, τον άρτο μας, τον καθημερινό, γιατί η συντήρηση της υπάρξεώς μας, δώσει μας το σήμερο και συγχώρεσέ μας τα όσα σου χρωστούμε λόγω των αναρρυθμίτων αμαρτιών μας. Καθώς και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας είναι χρεώστε λόγω αδικημάτων τα οποία μας έχουν κάνει. Με το ίδιο μέτρο που εμείς συγχωρούμε θα μας συγχωρήσει ο Θεός. Και μη μας επιτρέψεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά προφύλαξέ μας από τον πειρασμό. Διότι δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους ατελεύθητους αιώνες. Αμήν. Αυτή την προσευχή, το γνωστό Πάτερ ημών,
αγαπητοί φίλοι, έδωσε ο ίδιος ο Κύριος στους μαθητές και το τηρούμε με ευλάβεια και το λέμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και σε κάθε προσευχή μας κατηδίαν στο σπίτι μας. Πρέπει να συγχωρούμε στους άλλους αυτά που μας κάνουν. Και ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος, θα συγχωρήσει και τα δικά μας αμαρτήματα. Εάν όμως δεν συγχωρήσουμε στους ανθρώπους αυτά που μας κάνουν, τα αδικήματα που μας κάνουν αυτοί, ούτε και ο Πατέρας μας θα συγχωρήσει τις αμαρτίες που κάνουμε στους άλλους και ιδίως στο Θεό. Αυτό ας το προσέξουμε. Πρέπει να είμαστε συγχωρητικοί προς τους άλλους, γιατί με το ίδιο μέτρο που θα κρίνουμε τους άλλους θα κριθούμε και από το Θεό. Μετά ο Κύριος μιλάει για τον οφθαλμό της ψυχής και τους δύο κυρίους. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο κύριοι? Μιλάει για την νηστεία. Όταν νηστεύουμε, μας προτρέπει μάλλον ο Κύριος να μην γινόμαστε θλιμμένοι, κατηφείς, σαν να είμαστε καταβεβλημένοι από τις στερήσεις για να φανούμε στους άλλους ότι νηστεύουμε και ως εκ τούτου είμαστε κάποιοι σπουδαίοι νηστευτές. Αυτοί από τις επένους των ανθρώπων έλαβαν την αμοιβή τους. Όταν τους πούνε πράγματι εσύ είσαι νηστευτής και είσαι καλός και συνειδητός χριστιανός. Εσύ όμως όταν νηστεύεις, λέει, νύψε το πρόσωπό σου για να φαίνεσαι χαρούμενος και να μην φαίνεσαι στους ανθρώπους ότι νηστεύεις. Να είσαι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και έτσι η νηστεία θα φανεί μόνο στο Θεό που είναι αόρατος, αλλά βρίσκεται παρόν, μπροστά και παντού και πάντοτε. Και ο Πατέρας που βλέπεις τα κρυφά θα σου αποδώσει την αμοιβή σου στα φανερά. Να μην θησαυρίζεται πάνω στη γη, γιατί ο σκόρος και η φθορά της απειλας τους αφανίζουν, τους θησαυρούς. Και υπάρχει και φόβος να κλαπούν από τους κλέφτες. Αλλά να θησαυρίζεται θησαυρούς ουράνιους. Εκεί που δεν υπάρχει ούτε σκόρος, ούτε σκουριά, ούτε τίποτε άλλο, ούτε κλέφτες μπορούν να τα πάρουν, να τα εξαλείψουν, να τα αφανίσουν. Πρέπει λοιπόν να θησαυρίζουμε θησαυρούς στον ουρανό για να είναι εκεί και η καρδιά μας προσκολλημένη στο Θεό και στα ουράνια. Διότι εκεί που βρίσκεται ο θησαυρός του ανθρώπου, εκεί βρίσκεται και η καρδιά του ανθρώπου. Δηλαδή η ψυχή του, εκεί είναι δοσμένος ο άνθρωπος όπου έχει το πολυτιμότερο πράγμα. Όχι στα γήινα λοιπόν και τα μάταια να βρίσκεται η ψυχή μας, αλλά στα ουράνια, στα πνευματικά, και φέρνει μια εικόνα. Το λιχνάρι, ο λίχνος, η δύναμη που δίνει φως στο σώμα είναι ο οφθαλμός, το μάτι. Όπως και ο λίχνος που φωτίζει την ψυχή είναι ο νους. Αν το μάτι λοιπόν είναι υγιές, όλο το σώμα είναι γεμάτο φως. Σαν ήταν όλο το σώμα ένα μεγάλο μάτι, καθαρό, λαμπερό. Έτσι θα φωτιστεί και η ψυχή του ανθρώπου, εάν ο νους και η καρδιά του ανθρώπου δεν έχουν τυφλωθεί από τη φιλαργυρία, από την αγάπη των υγιεινών και την προσκόλληση στα μάτια αυτού του κόσμου. Αν όμως το μάτι του ανθρώπου είναι βλαμμένο, είναι άρρωστο, έχει μια φλεγμονή, τότε όλο το σώμα βρίσκεται στο σκότος, γιατί το μάτι είναι εκείνο που δίνει το φως και βλέπει ο άνθρωπος. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δίνει την αναλογία. Έτσι γίνεται και με το μυαλό που σκοτίζεται από την προσκόλληση στα γήινα και δεν μπορεί να φωτίσει την ψυχή. Άρα η ψυχή γίνεται σκοτεινή τότε, διότι δεν έχει τον προβολέα του μυαλού, του καθαρού, του απροσκόλλητου στα γήινα πράγματα. Και δεν είναι δυνατόν να είμαστε προσκολλημένοι και στη γη και στον ουρανό, διότι δεν μπορούμε να είμαστε δούλοι σε δύο κυρίους. Διότι ή θα μισείς τον ένα
αρχηγό και θα αγαπήσει τον άλλον και θα καταφρονήσει τον άλλον και δεν είναι δυνατόν να είναι συγχρόνος δούλος του Θεού και του Μαμονά. Ή θα μισήσει κανείς τον πλούτο για να αγαπήσει τον Θεό ή θα προσκοληθεί εις τον πλούτο και θα καταφρονήσει τότε τον Θεό. Και δεν υπάρχει σοβαρότερο αδίκημα και αμάρτημα από τον άνθρωπο ο οποίος καταφρονεί τον ίδιο τον Δημιουργό του, το Θεό, και γίνεται σκλάβος του Μαμονά, του Θεού, της ύλης, του διαβόλου δηλαδή ουσιαστικά. Γι' αυτό η καρδιά μας πρέπει να είναι ουσιαστικά κοντά στο Θεό. Πρέπει να κοπεί και η ρίζα της πλεονεξίας και να μην φροντίζουμε με αγωνία για τη ζωή μας, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Να μην φροντίζουμε με αγωνία, γιατί η αγωνία μας συνήθως είναι αυτή και δεν είναι η αγωνία μας, η πνευματική αγωνία, πώς θα αρέσουμε στο Θεό. Μα ο Θεός μας δίνει και τα υλικά αγαθά, ο Θεός όμως μας δίνει και τα ανώτερα αγαθά, που είναι η αγάπη, η υπομονή, η πίστη στο Θεό. Άρα θα μας δώσει και τα άλλα, ακόμα και τα πουλιά, που δεν έχουν αποθήκες, που δεν σπέρνουν, που δεν θερίζουν, δεν στερούνται ούτε το χειμώνα, ούτε το καλοκαίρι από την τροφή τους. Γιατί ο πατέρας, ο επουράνιος, τα τρέφει και αυτά, τα ταπεινά, τα μικρά. Εμείς, εσείς, τους λέει ο Κύριος, δεν αξίζετε περισσότερο από αυτά τα πουλάκια που είναι τόσο φτηνά. Για να καταλάβουμε λοιπόν πόσο ανόητος είναι η μέρημνά μας, μας φέρνει ένα άλλο παράδειγμα. Ποιος από εσάς, είπε στους μαθητές και στους άλλους που ακούγανε, μπορεί να προσθέσει ένα μπήχι στο ανάστημά του, από ένα 80 να γίνει 2-30, κανείς. Γιατί λοιπόν, αφού δεν μπορείτε αυτά τα πράγματα να κάνετε, δεν έχετε τις δυνάμεις δηλαδή να κάνετε τέτοια πράγματα, μεριμνάτε και αγωνίζεστε και αγωνιάτε, κοιτάξτε τα άνθη που βρίσκονται στον αγρό. Δεν κοπιάζουν, δεν γνέθουν, δεν κάνουν τίποτα από αυτές τις εργασίες που κάνουμε εμείς. Κι όμως, ούτε ο σοφός επινοήσει Σολομών με όλη την ξακουσμένη βασιλική μεγαλοπρέπειά του και τη λαμπρή και ένδοξο περιβολή, τη βασιλική, τα ρούχα αυτά, τα πανάκριβα που φόραγε, δεν μπορεί να ντυθεί τόσο όμορφα, τόσο θαυμάσια, τόσο υπέροχα, όπως ένα κρινάκι του αγρού, ένα μικρό λευκό άνθος. Αν λοιπόν ο Θεός με τόση μεγαλοπρέπεια ενδύει, ντύνει τα αγριόχορτα που δεν έχουν προορισμό παρά να ζήσουν μερικούς μήνες, 1-2 μήνες και μετά να ξεραθούν, και τα παίρνει κανείς, τα μαζεύει και τα καίει από το χωράφι του, από το κτήμα του, πόσο μάλλον ο Θεός δεν θα φροντίσει και δεν θα δώσει ένδυμα, ντύσιμο σε εμάς που είμαστε τόσο λιγόπιστοι. Να μην καταληφθείτε λοιπόν από ανήσυχο φροντίδα τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα περιβληθούμε σαν ένδυμα, σαν φορεσιά. Διότι αυτό είναι ίδιο, ιδιαίτερο των ειδωλολατρών, των ηλιστών ανθρώπων, όπως ήταν τότε οι δικοί μας, οι συμπατριώτες μας, οι Έλληνες που ήταν ειδωλολάτρες και πολλοί άλλοι λαοί που ζητούσαν μόνο τα υλικά αγαθά και καταντήσανε στα ρωμαϊκά όργια στο τέλος. Οι χριστιανοί όμως δεν πρέπει να ανησυχούν για αυτά, γιατί ο πατέρας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχουμε ανάγκη από αυτά και συνεπώς θα μας τα δώσει όπως μας τα δίνει μέχρι τώρα. Ζητείτε πρωτίστως και κυρίως τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας του Θεού και την απόκτηση των αρετών που ο Θεός ζητεί από μας, την οποία ο Θεός ζητάει σαν όρο για να μας χαρίσει τα αγαθά αυτά, και τότε όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα μας δοθούν μαζί με τα άλλα. Μαζί με εκείνα δίδονται και αυτά. Είναι το μικρό έλεος και το μέγα έλεος. Το μέγα έλεος είναι το έλεος της ψυχής
Και ο παράδεισος, το μικρό έλεος είναι τα τρόφιμα, τα ρούχα μας στο σπίτι μας και όλα τα άλλα. Να μην μεριμνούμε λοιπόν για την αύριο μας λέει, αλλά αρκεί για αυτή την ημέρα η δική της σκοτούρα και ταλαιπωρία και μέρημνα. Δεν χρειάζεται να έχουμε μέρημνες και για τις άλλες ημέρες που είναι και αβέβαιο αν θα ζούμε. Έτσι είναι αγαπητοί φίλοι, αυτά είναι τα σπουδαία λόγια του Ευαγγελίου στην επί του όρους ομιλία και συνεχίζει ο Κύριος λέγοντας ότι δεν πρέπει να είμαστε κατήγοροι των αδερφών μας. Να μην κατακρίνουμε ασυμπαθώς των πλησίων μας για να μην κατακριθούμε και εμείς από το Θεό. Διότι με την αυτήν ασυμπαθή και αυστηρά κρίση με την οποία κατακρίνουμε, με αυτή την ίδια και εμείς θα κατακριθούμε. Και με το ίδιο μέτρο που εξετάζουμε και καταδικάζουμε τις πράξεις των άλλων, του πλησίων μας, του αδερφού μας, με το ίδιο ακριβώς μέτρο θα μετρηθεί και σε εμάς η πολιτεία και η συμπεριφορά μας. Μας συμφέρει λοιπόν να είμαστε επιοικείς, επιοικέστεροι, επιοικέστατοι με τους άλλους, ενώ συγχρόνως εμείς είμαστε αυστηροί με τους άλλους και επιοικείς με τον εαυτό μας. Ας το προσέξουμε αυτό. Συγχωρούμε δηλαδή τα πράγματα στον εαυτό μας και ό,τι κάνουμε εμείς δεν το συγχωρούμε στον άλλον. Γι' αυτό μας προτρέπει να βγάλουμε το σκουπιδάκι, να βγάλουμε το μεγάλο δοκάρι που υπάρχει μες στο μάτι, την αγκίδα που έχουμε στα μάτια μας και δεν βλέπουμε, και μετά να βγάλουμε από το αδερφού μας το μάτι, το μικρό σαριδάκι, το σκουπιδάκι που έχει μες στο μάτι του. Και πώς θα πεις στον άλλον, άφησε να σου βγάλω αυτό που έχει στο μάτι σου μέσα, να διορθώσω το μικρό σφάλμα σου δηλαδή, τη στιγμή που εμείς πάσχουμε από μεγάλα σφάλματα, εμείς έχουμε βαριά ελαττώματα και γινόμαστε υποκριτές και προσπούμεθα από ζήλων υπέρ της αρετής και της αγάπης ότι θέλουμε να διορθώσουμε τους άλλους, ενώ στην ουσία θα έπρεπε να βγάλουμε πρώτα το δοκάρι από το δικό μας το μάτι και τότε να δούμε καθαρά και να βγάλουμε από το μάτι του αδερφού μας το δικό του σφάλμα. Η συμπάθεια όμως και η αποφυγή του ελέγχου δεν πρέπει να φτάνει μέχρι αδιακρισίας. Υπάρχει περίπτωση που με προσοχή πρέπει να εξετάσουμε το χαρακτήρα του πλησίου και να του δώσουμε κάποιες συμβουλές. Αλλά προσεκτικά και όμορφα, σαν αδερφοί. Όμως είναι σφάλμα να δώσουμε τα μεγάλα θέματα της πίστεως σε ανθρώπους χειροειδείς που μοιάζουν με χείρους, ούτε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κυνικοί, μοιάζουν με σκυλιά. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε, διότι υπάρχει φόβος μήπως αυτοί οι χοιρινοί άνθρωποι καταπατήσουν τα μαργαριτάρια με τα πόδια τους και γυρίσουν και σας κατασπαράξουν, σας βλάψουν με οποιοδήποτε τρόπο. Και είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό, αντί για να κάνουμε καλό μερικές φορές, να κάνουμε κακό, να εξαγριώνουμε τους ανθρώπους και ειδικά μερικούς βλάσφημους, και δεν θα έπρεπε ποτέ να αρχίσουμε συζήτηση σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πού καταλήξαμε, στο να βλαστημάνε το όνομα του Θεού και είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Να ψυχολογούμε ποιοι άνθρωποι είναι επιδεκτικοί. Να μιλάμε μεν, αλλά με διάκριση και σύνεση, και είναι το δύσκολο αυτό. Ψάχνουμε μερικές φορές να βρούμε το ζητούμενο. Και το βρίσκουμε αγαπητοί φίλοι, γιατί ο Θεός μας λέει να χτυπάμε τη θύρα της θεϊκής προστασίας και θα μας ανοίξει. Επίμονα εκεί μπορούμε από το Θεό. Όπως ο τυφλός που φώναζε συνεχώς του λέγανε οι άλλοι να σταματήσει και εκείνος φώναζε συνεχώς. Γιατί είχε πόθο να συναντήσει τον Χριστό. Έτσι και εμείς όταν χτυπάμε τη θύρα της θεϊκής προστασίας, της θεϊκής αγάπης, θα ανοίξει κάποτε. Θα ανοίξει, είναι σίγουρο. Γιατί μας δίνει ένα παράδειγμα ο Ιησούς εκεί και λέει ότι είναι δυνατόν όταν το παιδί σου ζητήσει ψωμί να του δώσει εσύ μια πέτρα, αντί άρτου λίθων, δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να σου ζητήσει το παιδί σου ψάρι
και εσύ να του δώσεις ένα φίδι αντί για ένα ψάρι. Αν λοιπόν εμείς που είμαστε τόσο ατελείς και διεφθαρμένοι από το προπαταρικό αμάρτημα, γνωρίζουμε, ξέρουμε να δίνουμε ωφέλιμα πράγματα στα παιδιά μας και στους αγαπημένους μας ανθρώπους, πόσο μάλλον ο Πατήρ, ο Θεός, ο οποίος μας αγαπάει και είναι γεμάτος αγαθότητα, δεν θα δώσει σε εμάς ωφέλιμα και καλά πράγματα σε όσους του ζητούν? Ασφαλώς ναι. Ασφαλώς ναι. Γι' αυτό πρέπει να ζητάμε επιμόνως και να κρούμε τη θύρα του Θείου Ελέους, του Θεού. Αλλά και εκεί χρειάζεται, όπως είπαμε, διάκριση και σύνεση. Να μην ζητάμε πράγματα ασύμφορα προς την ψυχή μας. Όχι μόνο ο πλουτισμός, αλλά υπάρχουν τόσα άλλα που μπορεί να ζητήσει κανείς από τον Θεό. Μετά μας αναφέρει το χρυσό κανόνα, όπως λέγεται. Τι θα πει ο χρυσός κανόν? Είναι, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι, να μην το κάνουμε και εμείς τους άλλους. Και αν το πούμε αλλιώς, όσα θέλουν να μας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνουμε και εμείς σε αυτούς. Διότι αυτός είναι κατ' ουσία ο νόμος του Θεού και οι προφήτες. Τον αγαπάμε τον πλησίον μας άνθρωπο σαν τον εαυτό μας. Αυτό είναι το σπουδαιότερο από τα πολύ σπουδαία πράγματα. Τον αγαπάμε τον πλησίον σαν τον εαυτό μας. Δύσκολο θα μου πείτε, δυσκολότατο, κι όμως αυτό είναι, αυτός είναι ο δρόμος της αρετής. Αυτή είναι η στενή πύλη. Θα προσπαθήσουμε να μπούμε στη στενή πύλη. Αυτή την υπόσχεση να δώσουμε στο Θεό. Όχι τον εύκολο δρόμο, αλλά το δρόμο της στενής πύλης. Αυτό χρειάζεται ο χριστιανικός αγώνας. Είναι πλατιά η λεωφόρος που πηγαίνει προς την απώλεια, προς το χαμό. Και πολλοί μπαίνουν εκεί μέσα. Γι' αυτό είναι πλατιά και μεγάλος ο δρόμος. Γιατί πολλοί μπαίνουν σε αυτό το δρόμο, σε αυτή τη λεωφόρο της απώλειας. Ο δρόμος της αμαρτίας είναι ευρύχωρος. Είναι ο εύκολος δρόμος. Αυτός που δεν κοπιάζεις. Αλλά αυτός που οδηγεί, αγαπητοί φίλοι, ο δρόμος της αμαρτίας, οδηγεί στην απώλεια της ψυχής. Ενώ ο δρόμος που φέρνει στην αιώνια ζωή είναι στενός. Μονοπάτι. Δεν χωράει πολλούς. Πάνε ο ένας πίσω από τον άλλο. Είναι το μυστικό μονοπάτι του ουρανού αυτό. Και είναι λίγοι εκείνοι που βρίσκουν το δρόμο αυτό. Αν θέλουμε όμως να βρούμε το δρόμο αυτό της αιωνίου σωτηρίας, θα πρέπει να προσέχουμε να μην παρασυρθούμε. Θα πρέπει να προσέχουμε από τους ψεύτικους προφήτες που έρχονται με το εξωτερικό φαινόμενο της αθωότητος, όπως είναι οι Ιαχωβίτες και οι σύμπαντες οι αιρετικοί, οι γκουρουιστές, οι νεοεποχήτες, οι μασόνοι και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι είναι λύκοι άρπαγες για τα πρόβατα του Χριστού και προσπαθούν να τα αρπάξουν, να τα κατασπαράξουν. Ας προσέξουμε λοιπόν από τους ψευδοπροφήτες, μας λέει στο Ευαγγέλιο μας ο Κύριος. Από τα έργα τους θα τους καταλάβουμε. Γιατί ποτέ από τα αγκάθια δεν βγάζουνε, δεν συλλέγει κανείς στα φύλλα ή από τους τριβόλους δεν συνάγει σίκα. Όπως δεν συλλέγουν λοιπόν από τα αγκάθια στα φύλλα και από τους τριβόλους σίκα, έτσι κάθε δέντρο χρήσιμο που έχει καλούς καρπούς παράγει ό,τι είναι. Και το άχρηστο δέντρο παράγει καρπούς αχρήστους και επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου. Δεν είναι δυνατό ένα δέντρο το οποίο είναι χρήσιμο να κάνει καρπούς κακούς και ένα δέντρο άχρηστο να κάνει καλούς καρπούς. Το δέντρο το καλό θα κάνει καλούς καρπούς. Έτσι και ο καλός, ο ενάρετος άνθρωπος παραγάγει καλές πράξεις, καρπούς πράξεων, καλούς. Και ο πονηρός, τα έργα του είναι πονηρά και θα γίνει τέλος ευδιάκριτος. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, την τρίτη θα τον εσυλάβουμε, τον κακό, τον πονηρό άνθρωπο, από την πονηρία του.
Τι θα κάνει όμως ο Θεός για αυτούς? Θα τους κόψει τα ξερά δέντρα και θα τους πετάξει στη φωτιά να καούν. Από τα έργα λοιπόν που έχουν σαν άλλους καρπούς θα τους γνωρίσουμε καλά. Εκείνους οι οποίοι εργάζονται την παρανομία απέναντι στο Θεό και τους καλούς ανθρώπους από τις καλές τους πράξεις θα τους γνωρίσουμε. Είναι απαραίτητο να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού και πρέπει να ξέρουμε ότι όχι ο καθένας ο οποίος λέει «Κύριε, Κύριε», λέει ο Χριστός, θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι τόσο απλό να λέμε μόνο το όνομά Του ή ότι Τον αγαπούμε. Αλλά ποιος Τον αγαπάει? Εκείνος που εκτελεί το θέλημα του Πατρός, ο οποίος είναι στους ουρανούς. Το εκπεφρασμένο θέλημα μέσω του στόματος του Λόγου του Θεού, που είναι ο Χριστός. Στη μέρα της κρίσεως λοιπόν θα πάνε μερικοί και θα πούνε στο Θεό: «Κύριε, Κύριε, προφητεύσαμε στο όνομά Σου και βγάλαμε στο όνομά Σου δαιμόνια. Και με την πίστη μας σε Σένα κάναμε θαύματα πολλά. Και τώρα λοιπόν δεν θα μπούμε στη Βασιλεία Σου?» Και τότε θα τους απαντήσει ο Κύριος: «Ουδέποτε σας εγνώρισα για ειδικούς Μου. Φύγετε μακριά, μακριά από μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία. Διότι τα χαρίσματα του Θεού τα χρησιμοποιούσαμε προς δόξαν, δεν τα χρησιμοποιήσαμε για δόξα του Θεού, αλλά για δόξα δική μας, για εγωιστικούς σκοπούς. Ο έξυπνος κοίταξε να πλουτίσει, όχι να βοηθήσει». Και λοιπά. Καθένας λοιπόν που ακούει τους λόγους του Χριστού και εκτελεί τους λόγους αυτούς, θα τον παραβάλει ο Θεός με άνδρα φρόνιμο, ο οποίος έκτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα, στο στέρεο αδιάσυστο έδαφος και θεμέλιο της δασκαλίας του Χριστού και στο παράδειγμα αυτό. Και εκείνος, και κατέβηκε η βροχή πάνω στο σπίτι αυτό, ήλθαν τα ποτάμια της Νεροποντής, οι πλημμύρες, φύσηξαν οι άνεμοι στους τοίχους, αλλά το σπίτι αυτό δεν γκρεμίστηκε, δεν έπεσε, στάθηκε, γιατί ήταν θεμελιωμένο πάνω στην πέτρα της πίστεως και της υπακοής στο Χριστό. Ενώ το σπίτι το οποίο χτίζεται πάνω στην άμμο είναι επόμενο να πέσει και να συντριβεί. Καθένας που δεν ακούει τα λόγια του Χριστού είναι ανόητος, ο οποίος χτίζει πάνω στην άμμο. Χτίζει πάνω στην άμμο, κατεβαίνει η βροχή και έρχονται τα ποτάμια που σχηματίζονται από τους χυμάρους και από τις βροχές, οι πλημμύρες που έχουν αυξηθεί στην εποχή μας λόγω της δικιάς μας κακίας και αμαρτωλότητος, αγρία ψυχή φύση, από την κακομεταχείριση που τις κάνουμε εμείς, αγαπητοί φίλοι, έτσι είναι. Και έρχονται τα ποτάμια αυτά και παρασύρουν το σπίτι και πάει το σπίτι στη θάλασσα. Την ώρα λοιπόν που μιλούσε στη διδασκαλία επί του όρους ομιλίας, ο Χριστός τους δίδασκε με εξουσία, με κύρος. Καταλαβαίνανε τα πλήθη δηλαδή ότι ήταν μια αυθεντία. Καταλαβαίνει λαϊκές ψυχές, οι απλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν τον καλό, το σωστό. Έχουν το λαϊκό, τη φώτιση από το Θεό μάλλον, ή να το πούμε έτσι, το ένστικτο, που δεν υπάρχει στον άνθρωπο ένστικτο, θα το πούμε σε μια άλλη εκπομπή μας. Μόνο τα ζώα έχουν ένστικτο, γιατί ο άνθρωπος έχει ελευθέρα βούληση. Και όσοι λένε ότι ο άνθρωπος έχει ένστικτο δεν γνωρίζουν. Ο άνθρωπος έχει δύναμη μεγαλύτερα από το ένστικτο, που είναι η βούλησή του, η ελευθερία της βουλήσεώς του. Ο σοφός και ο σωστός άνθρωπος λοιπόν χτίζει, οικοδομεί τον κόσμο του, τον κοσμοείδωλό του, την ψυχή του, πάνω στο έδαφος το πέτρινο που λέγεται διδασκαλία του Ιησού Χριστού, του Ευαγγελίου, του Χριστιανισμού. Ενώ ασύνετος, εκείνος που κάποτε θα ναυαγήσει, χτίζει οπουδήποτε αλλού.
Γι' αυτό ας το προσέξουμε το θέμα για να μην βρεθούμε πολλά προόπτου. Και συνήθως αυτά φαίνονται περίεργα για μερικούς ανθρώπους. Δεν είναι όμως καθόλου περίεργα, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι καθόλου περίεργα αυτά. Τουναντίον είναι πράγματα τα οποία επαληθεύονται μέσα από την πείρα της ζωής και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είπανε όταν φτάσαν σε μια ηλικία και καταστράφησαν, καταστράφηκα γιατί πίστευα ότι μπορώ να ζήσω δίχως να ακούω αυτά που λέει ο Χριστός. Πολλούς τέτοιους ανθρώπους έχουμε συναντήσει και εγώ προσωπικώς καταθέτω την προσωπική μου εντύπωση και εμπειρία σε αυτό από ανθρώπους οι οποίοι φτάσανε 45, 50, 55 χρονών και στο τέλος καταλάβανε ότι έφταιγαν γιατί ήταν ανόητη η συμπεριφορά τους, η στάση τους, η δομή. Δεν στηρίχθηκαν στο Θεό, δεν προσευχήθηκαν στο Θεό να τους αξιώσει να κάνουν τα έργα που έκαναν, αλλά στηρίχθηκαν στην εξυπνάδα τους, στην καπατσοσύνη τους, στη λεβεντιά τους, στη δικιά τους εμπειρία και πείρα και στη δικιά τους δύναμη. Και στο τέλος δεν κατάφεραν τίποτα. Ναυάγησαν. Γιατί? Γιατί νόμιζαν ότι θα στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις, στις γήινες φιλίες, στα κόμματα, στις γνωριμίες, σε πλούσιες γυναίκες που παντρεύτηκαν, σε ταξίδια που έκαναν στο εξωτερικό, σε business, σε μαγαζιά που άνοιξαν και όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αυτοί οι άνθρωποι ναυάγησαν. Χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν τις περιουσίες τους, χάσαν τις γυναίκες τους, χάσαν τα παιδιά τους, αλλού πήγε ο ένας, αλλού ο άλλος. Έφτασαν στο τέλος να βρίσκονται στα όρια, χρεοκοπημένοι στα όρια της αυτοκτονίας. Άξιοι άνθρωποι, επαναλαμβάνουμε, οι οποίοι θα μπορούσαν σε άλλες περιπτώσεις να είχαν γίνει κάποιοι πολύ μεγάλοι και σπουδαίοι άνθρωποι. Όμως το λάθος ήταν ότι δεν στηριχτήκανε στο Θεό. Δεν υπακούσανε τις εντολές, δεν βάλανε σαν γνώμονα και πηξίδα το Χριστό στη ζωή τους. Και είναι μαθηματικά εξακριβωμένο ότι ο άνθρωπος που δεν βάζει το Χριστό στη ζωή του, στο τέλος τον περιμένει ένα συντρίμι και ένα ναυάγιο. Ίσως μερικοί να μην τα πιστεύουν αυτά. Εγώ, εμείς αυτά έχουμε δει στη ζωή μας, αγαπητοί φίλοι, και αυτά λέμε. Συγχωρέστε μας καμιά φορά που αναφέρουμε και τις προσωπικές μας εμπειρίες, αλλά ίσως και η προσωπική εμπειρία, σαν κατάθεση, σαν μαρτυρία, να είναι και αυτή ωφέλιμη και χρήσιμη για κάποιους ανθρώπους. Όποιος όμως έβαλε σαν πηξίδα και σαν δύναμη πρώτα το Θεό, αυτός δεν έχασε ποτέ. Πλούσιοι, λέει ο ψαλμός, επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριο, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Είναι τόσο αληθινό αυτό, αλλά επαληθεύεται σιγά σιγά μες στη ζωή, όχι στα πρώτα χρόνια, αλλά πρέπει να περάσει κάμποσος καιρός για να δούμε κανείς τις παράλληλες ζωές και των άλλων ανθρώπων, τους δικούς μας, τους συγγενείς μας και όλους αυτούς οι οποίοι άρχισαν ή καλά ή κακά, θεμελιωμένοι πάνω στην πέτρα του Χριστού ή θεμελιωμένοι επάνω στη δική τους φιλοσοφία. Είναι λοιπόν απαραίτητο, αγαπητοί φίλοι, να βάλουμε το Θεό μέσα στη ζωή μας. Το Θεό σαν την κινητήρια δύναμη των πράξεών μας, των σκέψεών μας. Και όσο και αν φαίνεται δύσκολος αυτός ο δρόμος, εντούτοις ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος της χαράς. Ο δρόμος της τελειότητος είναι ο δρόμος που φαίνεται στενός εδώ και θλιμμένος, αλλά βγάζει σιγά σιγά φαρδένοντας στην απεραντοσύνη του παραδείσου, στη βασιλεία των ουρανών. Όπως ένα δέντρο χρειάζεται περιποίηση για να βγάλει καρπό, έτσι και η δική μας η ζωή χρειάζεται μόχθο και περιποίηση για να ανθίσει και να φτάσει σε ύψος και με τη δύναμη και την ευλογία του Θεού
να έλθει και να γίνει κατάλληλη αυτή η ζωή για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, την οποία εύχομαι εις όλους μας, ανεξαιρέτως, ο Θεός να δώσει να απολαύσουμε τέλος την ουράνιο Βασιλεία Του, η οποία είναι το υπεροχότερο πράγμα που μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη ζωή. Από μέσα από μας, από την ψυχή τη δική μας, αρχίζει και ανθίζουν τα πρώτα άνθη της Βασιλείας του Θεού. Αυτό μην το ξεχνάμε. Γιατί το Ευαγγέλιο μιλάει και για αυτόν τον κόσμο. Δεν μιλάει μόνο για τον μέλλοντα αιώνα, αλλά μιλάει και για τον παρόντα αιώνα. Από εδώ γίνεται μια πρόγευση της ουρανίου ζωής. Όπως είπε και ένας σύγχρονος Άγιος της Ορθοδοξίας, ο Θεός μας δίνει μια από εδώ μια μικρή καραμέλα σε αυτή τη γη, για να καταλάβουμε ότι επάνω στον ουρανό έχει ένα ολόκληρο ζαχαροπλαστείο, το οποίο μας περιμένει για να απολαύσουμε. Μια απόλαυση πνευματική όμως και όχι υλική, όπως σε άλλες θρησκείες, ο παράδεισος είναι υλικός, με πιλάφι, με γυναίκες ή οτιδήποτε άλλο. Ο δικός μας παράδεισος είναι η συγκατοίκηση με την αγάπη, με την αιωνιότητα, με τη χαρά, την ευτυχία την απέραντη των ουρανών, τη συνίκηση με τον Κύριο. Θα εφραίνεται κάθε Άγιος ο οποίος θα βρίσκεται κοντά και θα βλέπει το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο του Χριστού. Θα γεύεται τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος μαζί με τις συντροφιές των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων, των Αγίων του Θεού. Να είστε λοιπόν καλά αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε και για σήμερα, να είστε καλά. Μέχρι την επόμενή μας εκπομπή πάλι θα αναλύσουμε ένα θέμα συναφές του Ευαγγελίου μας ή το ίδιο το Ευαγγέλιο ή ό,τι μας δώσει ο Θεός. Να είστε λοιπόν καλά. Χαίρετε εν Κυρίω.